Οι 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Ιγρύτας πήραν το δρόμο για τις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης. Οι φύλακες κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, αφού κατηγορούνται για το βασανισμό του Αλβανού Βαρυπινίτη Ηλία Καρέλη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό του. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος 2 εξ αυτών κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελωδικών αίτηση αναστολής των μέτρων προσωρινής κράτησης. Όλα αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο ο δικός μου εντολέας, θα έπρεπε να μην υποβληθούν στον περιοριστικό όρο, τον ακραίο περιοριστικό όρο της προσωρινής κράτησης. Θα είχε την ευχέρεια, κύριε ανακρίτρια, να προχωρήσει σε άλλο περιοριστικό όρο, για παράδειγμα της εγγύησης, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κλπ. Οι 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά και την επεξεργασία του αποκαλυπτικού βίντεο που παρουσίασε χθες η Καθημερινή από το κλειστό κύκλωμα των φυλακών. Στο διάρκεια 20 ωρών βίντεο έχει καταγραφεί καρέ-καρέ το τι συνέβη στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρύτας από τη στιγμή που ο Βαρυπινίτης μεταφέρθηκε εκεί μέχρι την ώρα που τον βρήκαν νεκρό στο κελί του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιπρόσθετων ιστολογικών εξετάσεων της καρδιάς του Ηλία Καρέλη που έφτασαν το πρωί στο γραφείο της ανακρίτριας Σερών, ο θάνατός του οφείλεται σε βαριές κακώσεις σε όλο του το σώμα και ιδιαίτερα σε κάταγμα στο στέρνο, αλλά και σε στεφανιαία νόσο από την οποία έπασχε. Το μεσημέρι αναμενόταν η κατάθεση ενός ακόμα σοφρονιστικού υπαλλήλου, η οποία τελικά δεν έγινε, καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι την ημέρα θανάτου του Βαρυπινίτη είχε αποχωρήσει από την υπηρεσία του στις 2.30 το μεσημέρι. Η ανακρίτρια ζήτησε επιπλέον έγγραφα από τις φυλακές Νιγρύτας που θα αποδεικνύουν τα λεγόμενα του υπαλλήλου. Ο κύκλος των καταθέσεων θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Τη Μεγάλη Δευτέρα θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλοι 4 σοφρονιστικοί υπάλληλοι και τη Μεγάλη Τρίτη τελευταίοι 2.